Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Κυριακάτικο πρωινό σήμερα και ξέρετε δεν θέλω να λείπει το Mostly Unboxing από το Κυριακάτικο πρωινό καφεδάκι σας. Γιατί σήμερα θα έχουμε κάτι special, δεν θα είναι μόνο για σας special, θα είναι και για μένα. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο κουτί. Θα μπορούσε να είναι και popping box γιατί το μέγεθος είναι κοντά στο 12 popping box, αλλά δεν είναι popping box, είναι το δώρο μας, πούμε, να το πούμε συσσαγωγικά και δώρο γενεθλίων ή μάλλον όχι, από την Μαρία Πολ, αγαπημένη Ελληνίδα YouTuber και η οποία, εντάξει, είναι καλλιτεχνάρα, να πούμε ότι τα cosplay που κάνει στο κανάλι της, τα make-up tutorials, έχει κάνει γενικά props, φτιάχνει πάρα πολύ καλά από όπλα και τέτοια από διάφορους χαρακτήρες, τα make-up tutorials που φτιάχνει, έχει δείξει και με ρούχα κάποια πράγματα, το στυλ της και αυτά. Και παιχνίδια ακόμα παίζει, είναι και τώρα είδα μια και λέμε για prop και cosplay, ετοιμάζει κάτι σε cosplay και φτιάχνει και τα props αυτά από εκείνο το παιχνίδι που παίζει και όσο έχει δείξει στο κανάλι της, το Alice Madness Return, πώς το λέει, κάπως έτσι, τέλος πάντων, και το λίγο περίεργο, creepy παιχνίδι και διαφορετικό, πιο σκοτεινό, ας πούμε, το παιχνίδι, μια παραλλαγή της Αλίκης στη χώρα των θαυμάτων. Να πούμε ότι εντάξει, αυτό ξεκίνησε που την είχα στείλει εγώ ένα δώρο γενεθλίων της τότε. Είχα μάθει στο Comic Con της Θεσσαλονίκη, βρεθήκαμε λίγο, το είπαμε και είχα μάθει εκεί ότι στις 26 Μαΐου είχε γενέθλια. Την είχα πει λίγο παλιότερα ότι θα σου στείλω ένα κουτί να ανοίξεις και λέω ευκαιρία τώρα που έχει γενέθλια, κάτσε να στείλω το κουτί να είναι και δώρο γενεθλίων. Αν και αυτό θα μπορούσε να έρθει κοντά στα γενέθλιά μου, αλλά άργησε λίγο γιατί έπρεπε να φύγει η Αθήνα η Μαρία και εγώ είχα μια ειδική απέτηση που εντάξει προς την πλάκα πήγαινε. Αλλά το έκανε και μου είπα απλά για να στο κάνω θα πρέπει να περιμένεις λίγο ή θα στο στείλω λίγο αργότερα γιατί θα πρέπει να κατέβω Αθήνα και να ξαναγυρίσω. Οπότε κατέβηκε Αθήνα, έκανε να κάνει και ένα πολύ ωραίο collab με την Κατερίνα Βλάχου και αφού γύρισε ετοίμασε αυτά που ήταν να ετοιμάσει και μου τα στείλε κάποια εξτραδάκια πέρα από αυτό που ήταν να μου στείλει. Φαίνεται μεγάλο, βαρύ, θα δούμε τι παίζει. Γενικά θα έχω κάτω στην περιγραφή το link της Μαρίας και στο ένσκιν το κανάλι της να μην τα δείτε γιατί όπως είπα έχει πολύ πλούσιο περιεχόμενο στο κανάλι της. Δεν νομίζω να πηγαίνει κάπου αλλού το μυαλό σας βέβαια. Από αυτά νομίζω, να δούμε σιγά σιγά τι παίζει. Εντάξει, έβαλε και μια καρτούλα πάνω, οποία ελπίζω να έχει και άλλες κάρτες μέσα. Γιατί αυτή η κάρτα για να την κρατήσω θα χρειαστεί να κάνω χειρουργικές κινήσεις για να μην χαλάσει με την ταινία. Θα τη βγάλω όμως λίγο έτσι, να την προσεκτικά κάπως. Τώρα, με βγάλω την ταινία από αυτή την κάρτα, θα ασκήσουμε την κάρτα. Αλλά τη ζηλεύω αυτές τις κάρτες. Ω, έχει και πίσω. Λοιπόν, εδώ είναι η καρτούλα της. Αυτές τις κάρτες τις ζήλευα. Έβλεπα άτομα που κέρδιζαν σε διάφορα giveaway από τη Μαρία και έβαζε αυτές τις κάρτες μέσα. Τι λες τώρα. Και αυτό που μας λέει εδώ είναι body painter, cosplayer, prop maker, youtuber. Αυτά που είπαμε όλα. Πίσω έχει και τις διάφορες διευθύνσεις της. Στο YouTube, στο Facebook, στο Instagram και το άλλο τι είναι. Δεν ξέρω. Α, το email της βασικά, ναι. Αλλά έχει και στο άλλο την πλατφόρμα του Google που δεν θυμάμαι καν πώς το λένε. Έχει γενικά ασχολείται με αυτά και είναι καλό αυτό. Εγώ δεν το έχω τόσο πολύ με τα social media. Αλλά εντάξει, γυναίκες πιο περιποιημένα ακόμα και από το πώς ξεκινάει με την καρτούλα της σε σχέση με αυτό που την είχα στείλει εγώ που έγραφε εδώ. Ξέρεις, διάβασε εδώ πριν ανοίξει. Το είχα γράψει στον υπολογιστή. Το εκτύπωσα ένα call α4. Διάβασε εδώ πριν ανοίξει το κουτί. Λοιπόν, τώρα εδώ δεν θέλω να χαλάσω κάτι. Θέλω να τα ανοίξουμε λίγο προσεκτικά. Σε πρώτη φάση, πριν μπούμε να δούμε τι έχει μέσα. Ω, ναι, ρε φίλε, είναι η ειδική παραγγελία μου. Εδώ είναι η ειδική παραγγελία που την έκανα πριν μπούμε να δούμε μέσα τι έχει το actual κουτί, να πούμε. Λοιπόν, τώρα θα δείτε τι εννοώ. Ναι, ρε φίλε, τι λες τώρα. Είναι, ζήτησα πριντάκια. For fun man, αλλά τα έβαλε από κάποιες δουλειές που έχει κάνει, κάποια βίντεο που έχει κάνει που μου άρεσαν πάρα πολύ. Βασικά ξεχώρισα τα αγαπημένα μου. Λοιπόν, τώρα έχουμε εδώ. Τι λες τώρα, αυτή είναι προσεγμένη δουλειά. Όχι γιατί και εμένα ήταν καλά πακεταρισμένα, τα είχα πακετάρει ωραία. Απλά δεν είχα προσέξει τόσο πολύ τη λεπτομέρεια. Ναι, κάρτες κι άλλες. Εντάξει, λοιπόν, να δούμε και αυτό που σας έλεγα με το πλούσιο περιεχόμενο και τα σχετικά. Λοιπόν. Εδώ η καρτούλα που είδαμε και πριν, Μαρία Πολ on YouTube. Πάρα πολύ ωραία. Κάποια στιγμή, εντάξει, τώρα αυτό με τα δώρα και με αυτά μπορεί και να το καθιερώσουμε. Θα δούμε που έγινε και καθιερώση, αλλά κάποια στιγμή σίγουρα θα κάνουμε και κάτι μαζί. Θα μαζί είτε και μαζί σε ένα πλάνο. Πω, τι λες τώρα. Αυτές είναι actual φωτογραφίες. Ναι, αυτά είναι τα τέσσερα αγαπημένα μου. Τα τέσσερα αγαπημένα μου βίντεο που έχει κάνει. Και δεν θυμάμαι τώρα. Αυτό είναι. Αυτή μάλλον είναι. Το Slay Bell Κατερίνα, αν θυμάμαι καλά, Καταρίνα μάλλον, όχι Κατερίνα, χαρακτήρας του LOL. Όταν έπαιζα LOL δεν έπαιξα ποτέ τον χαρακτήρα της Καταρίνας, της Καταρίνα μάλλον, αλλά εντάξει, ένα από τα αγαπημένα μου που έχει κάνει. Ας συνεχίσουμε, τι λες τώρα. Λοιπόν, εδώ είναι η legit Jessica Rabbit.
Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, και γι' αυτά εδώ άξιζε η αναμονή σίγουρα, γι' αυτά εδώ καθυστέρησε λίγο να έρθει το δωράκι μου. Το αγαπημένο μου θα παίξουμε εδώ, αυτό είναι και από τα πολύ τελευταία της, ο Darius Gender Band. Make-up του το έλεγαν πιο πολύ, δεν ήταν γενικό cosplay, αν θυμάμαι καλά. Έτσι πήγε πάρα πολύ το όλο στυλ, το πιο beachy στυλ ξέρω εγώ ας πούμε. Αλλά το αγαπημένο μου όλο είναι αυτό, από μικρός έτσι. Κάτι είχα, κάτι με τη Βασίλισσα του Χιονιού και εντάξει, εδώ έχουμε την Βασίλισσα του Χιονιού. Snow Queen Challenge, κάπως πώς το έκανε και αυτό. Δεν θυμάμαι τώρα αν θεωρείται μόνο make-up ή body paint ή ξέρω εγώ. Και γενικά και όλο ένα cosplay να το πεις. Αλλά πιο πολύ έχουμε εστιάζουμε εδώ στο κεφάλι. Κάνει εννοείται tutorial που μπορεί να μπει να τα δει ο καθένας πώς να βαφτεί και αυτός κάπως έτσι. Κάθε μία μάλλον, γιατί εγώ ή κάποιος άντρας νομίζω δεν θα έκανε αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραία στα πριντάκια, είναι πάρα πολύ όμορφα. Και όπως είπα, είναι τα 4 αγαπημένα μου που έχει κάνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ και μόνο αυτά εννοείται φτάνανε. Να δούμε λίγο μέσα τώρα τις καρτούλες τις είδαμε. Αυτά φαινόταν ότι προσθέθηκαν μετά, γιατί πάνω εδώ έχουμε πάλι δύο κάρτες που φαίνονταν το πρώτο κλείσιμο του κουτιού. Αλλά πάμε να δούμε και μέσα σιγά σιγά τι παίζει. Οπότε εντάξει, δεν έχουμε πάνω κάποιο γράμμα. Εγώ θα βάλει πάνω το γράμμα, ξέρεις, ο καλός ο Καστανάς, α πούμε. Ξέρεις, άνοιξε εδώ πριν να ανοίξει, λες και είναι. Διάβασε εδώ πριν το ανοίξει, λες και είναι οδηγίες για καμιά βόμβα, ξέρω εγώ. Το είδαν και εκεί στην Courier, σου λέει, τι είναι αυτό. Γυναίκες, εντάξει, πάντα οι γυναίκες κάνουν πιο προσεγμένη δουλειά, εννοείται. Όσο και αν μας νευριάζουν, τις αγαπάμε πάρα πολύ. Λοιπόν, έχουμε εδώ Bubble Up και τα σχετικά. Bubble Up, Bubble Up, πάρα πολύ ωραία. Και με αυτά έχει μανία και μου σου αρκετό. Νομίζω, Μαρία, είπα το κρατήσει όλο αυτό το Bubble Up για να έχει να το σκάσει, να αρέσει να σκάει καλά. Και σε ποιον δεν αρέσει, αλλά πλέον τόσο Bubble Up που έχω, δεν έχω σταματήσει να το σκάω. Έχουμε εδώ πρώτα να διαβάσει το γράμμα. Μάλιστα, αγνώρισε τα μπαλόνια. Έχει και δύο μπαλόνια. Τα μπαλόνια είναι σαν προστατευτικό, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία. Και εδώ κάρτα τη, ωραία, μα έχουμε γεμίσει κάρτε. Θα τι βάλω στο πορτοφόλι να έχω να μοιράζω, μια και εγώ δεν έχω δικέ μου κάρτε. Θα μοιράζω κάρτε τη Μαρία. Πρώτα διάβασε το γράμμα. Thank you, αγνώρισε τα μπαλόνια. Λοιπόν, τα μπαλόνια τα οποία γιατί να τα αγνοήσουμε, είναι πάρα πολύ ωραία. Και έτσι, άλλο στυλ μπαλόνια, δεν είναι τα κλασικά μπαλόνια που ξέρουμε. Ωραία, ναι, αυτό ήταν το δώρο μα. Δύο μπαλόνια, δύο πάρα πολύ ωραία μπαλόνια. Που είναι έτσι λίγο περίεργα, λίγο διαφορετικά μπαλόνια, όχι ακριβώς τα μπαλόνια που ξέρουμε. Και το γράμμα, αν δεν κάνω λάθος, είναι, ναι, το δώρο φαίνεται κάτι μεγάλο. Θα δούμε, ναι, ακόμα και εδώ, εντάξει. Όπως φαίνεται, σε τυλιγμένο, σε στυλ, ξέρω εγώ, scroll ή πάπυρος ή ξέρω εγώ, έτσι γενικά είναι τυλιγμένο και ωραίο. Και εδώ ακόμα πολύ ωραία δουλειά. Πάλι σε σύγκριση με αυτό που είχα στείλει, εγώ απλά το είχα βάλει σε ένα φάκελο με μια τύπωση. Αυτό το έγραψα στο WordPad, ας πούμε, τι ήταν να γράψω και το έστειλα. Λοιπόν, ας το ανοίξουμε και αυτό. Θέλω προσεκτικά για να το κρατήσω και έτσι. Το κόλπο σε αυτά, αν δεν ανοίγουν, να το σφίξει λίγο και να τραβήξει αυτό που έχει. Άμα το σφίξει λίγο. Λοιπόν, κάτι για αγγλικά διάβασα. Εντάξει, μην μου κάνει κανένα αστείο, γιατί εγώ ζήτησα τη Μαρία, γιατί τώρα είδα κάτι με αγγλικά κάτω-κάτω φαίνεται εμένα, αλλά μην μου κάνει κανένα αστείο. Είχα ζητήσει από τη Μαρία να κάνει στα ελληνικά το βίντεο της, γιατί έχει μια μανία, είναι και αυτό είναι που με νευριάζει τη Μαρία. Έχει μια μανία να κάνει τα βίντεο της στα αγγλικά. Το 98% του καναλιού της ή των βίντεο της είναι στα αγγλικά. Και δεν ξέρω εμείς οι Έλληνες, γιατί το κάνει και πολύ πιο πριν από μένα το όλο θέμα με το YouTube και αυτά. Το κάνει μπορεί και τα διπλάσια, εμείς που και τα τριπλάσια χρόνια σε σχέση με μένα. Απλά αυτό με τα αγγλικά νομίζω ότι και επειδή εμείς οι Έλληνες είμαστε λίγο περίεργοι σε αυτό, θα μας ξενήσει να μπούμε να δούμε κάποιον Έλληνα. Και να δούμε στο βίντεο να μιλάει αγγλικά. Όχι, τα αγγλικά της είναι, εντάξει, τα μιλάει φαρσί και με προφορά και με λεξιλόγιο πολύ δυνατό και αυτά. Αλλά είναι λίγο αυτό ότι είμαστε Έλληνες και αυτά και οι ξένοι έχουν, ας πούμε, YouTubers που το κάνουν ακόμα πιο τόσα χρόνια και αυτά και έχουν στάνταρ δικό τους κοινό. Οπότε οι ξένοι δεν θα κάτσουν να δουν ίσως έναν Έλληνα. Αν και εντάξει, κάποια βίντεο που έχει κάνει θα πάρουν και πάρα πολλά views λόγω του ότι είναι στα αγγλικά και κάποιος θα τα αναζητήσει, ας πούμε, του Ace, ξέρω εγώ, ένα από τα βίντεο που έχω δει, το Ace Genderbed, πάρα πολύ ωραίο και εκείνο από εκείνα τα πολύ ωραία βίντεο, από τα παλιά της κιόλας έχει πάρει πάρα πολλά views. Απλά αυτό με τα αγγλικά είναι λίγο, εντάξει, ελληνικά έλεγα, δηλαδή, είσαι ρε Μαρία μια στην Ελλάδα η οποία δεν υπάρχουν και πάρα πολλές στην Ελλάδα που να κάνουν αυτό το συγκεκριμένο τομέα με τα cosplay και τα body paint, τα κάνουν σε βίντεο tutorial στο YouTube. Οπότε νομίζω στα ελληνικά θα πετύχει πολύ παραπάνω σίγουρα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Ας διαβάσουμε. Αγαπημένε Mostly Unboxing. Ούψ, εννοώ διαμαντή. Κολάμπ ήθελες, κολάμπ θα έχεις. Ήρθε η δική σου σειρά να ανοίξεις πακέτο on camera.
Ομολογώ πως με είχες καλώσει. Δεν ήξερα τι να σου στείλω, σου λέω, θα το διαβάσουμε μισό λεπτό. Είμαι ή δεν είμαι cosplayer. Και κάπως έτσι σκέφτηκα να σου φτιάξω αυτό που βρίσκω, αυτά που βρίσκονται στο κουτί. Α, οπότε είναι φτιαγμένα από αυτήν την άξη. Λογικό, μιας και όπως είπαμε, φτιάχνει props, cosplay και αυτά. Και οπότε ξέρει και ποια όντα χέρια της είναι γενικά, έχει καλλιτεχνική φλέβα. Οπότε μπορούσε να φτιάξει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ελπίζω να σου αρέσουν τόσο πολύ ώστε να τα βάλεις μαζί με την υπόλοιπη συλλογή σου. Αν βέβαια έχει μείνει καθόλου χώρο. Εντάξει, χώρο δεν έχει μείνει καθόλου, αλλά για αυτά σίγουρα θα βρούμε χώρο. Εννοείται και ίσως γιατί όχι να τιμήσουν και το background μας. Με εκτίμηση, η αγαπημένη σου Ελληνίδα YouTuber που κάνει αγγλικά βίντεο, Μαρία Πολ. Ιστερόγραφο από Χάι Βαλήριαν, πώς θα πας υψηλά Βαλήριανά. Τα υψηλά Βαλήριανά μου δεν είναι και τόσο καλά. Εντάξει, απλά ξέρω τι είναι τα υψηλά Βαλήριανά. Δεν έχω ασχοληθεί καθόλου. Α, οπότε έλα ρε εσύ. Γιατί κάτι είχε κάνει με Game of Thrones, κάτι αυγά και κάτι τέτοια, έχει πλάκα. Αλλά είναι μέσα σε κουτί τετράγων έτσι το γραμματίζει, το οποίο και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει. Αυτό που λέμε με τα καλλιτεχνικά και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία πράγματα και το πόσο προσεγμένο είναι το πακέτο σε σχέση με ένα πιο απλό που έστειλα εγώ. Όχι το δικό μου ήταν κακό. Εντάξει, και με το δικό μου καλύτερο αντικείμενο, ας πούμε, είχα βάλει εκείνο το ποπάκι της Ερμιόνης, το Mount, ας πούμε, το Hogwarts εξώς με την Ερμιόνη. Αλλά τώρα εδώ είναι κάτι το οποίο έφτιαξε η Μαρία, οπότε το πήγε σε πολύ άλλο επίπεδο. Ναι, αυτά τώρα πώς θα τα ανοίξουμε, αυτό πρέπει να είναι το όλο display, γιατί φαίνεται καλή κατασκευή, δεν είναι απλά ένα κουτί να τα κρατάει, οπότε λογικά τα στείνεις κάπου έτσι. Ωραία, τι λες τώρα. Εντάξει, αυτό μπορεί να μπει κάπου όπως είναι, νομίζω. Μόνο λίγο επειδή είναι μεγάλο. Να διώξουμε λίγο τον bubble wrap. Ωρε φίλε, είναι τα αυγά. Εντάξει, τώρα νιώθω δρακομάνος ή δρακοπατέρας. Τι λες τώρα, και αυτό που έχει κάνει εδώ όλο το σχέδιο. Βασικά κάπως έτσι πρέπει να δω, τα παρουσιάσαν και στην Ντενερίς. Έτσι που τα φέρανε μέσα από εκεί και τα βγάλανε μέσα από εκείνο, αλλά αυτό ωραίο είναι να μπει κάπου όπως είναι. Έχουμε και εδώ και αυτό πάρα πολύ ωραίο, το... πώς θα το πεις, το μαντήλι, πανί, κάτι τέλος πάντων, όπου ήταν σκεπασμένα κάπως έτσι, ξέρω εγώ. Τι λες τώρα. Το έχεις αυτό κάπου, αχ τι ωραίο, και έχει το άλλο στο ανοίγει, μπαπ, έχουμε τα αυγά του Drogon, του Viserion και του Rhaegal. Πάρα πολύ ωραία, εδώ θα γεμίσουμε λίγο τέτοια όμως. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε, εντάξει, και η σειρά νομίζω είναι πάρα πολύ ωραία και αυτό ακόμα είναι πάρα πολύ ωραίο. Δερμάτινο είναι, έτσι πάρα πολύ καλό και αυτό. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τώρα να δούμε λίγο τα αυγά, τα οποία είναι πάρα πολύ όμορφα και δεν ξέρω πώς θα τα πιάσουμε να μην τα... Λοιπόν, εντάξει, η σειρά τους είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί στη μέση έχουμε το αυγό του Drogon. Τι λες τώρα, και αυτά είναι κατασκευασμένα μάλλον από τα χέρια της Μαρίας. Πω πω. Εντάξει. Και γι' αυτά, αυτό που είπα, είχα πει ότι έχει κάνει βίντεο για το πώς να τα φτιάξει, έχει κάνει tutorial για το πώς θα τα φτιάξει αυτά. Και έτσι όπως είναι οι φωλίδες, ξέρω εγώ, πάρα πολύ ωραία να ξεκολλήσουμε. Καμία, όχι. Όχι, δεν ξεκολλάνε εύκολα βασικά. Δηλαδή είναι κρίμα να το καταστρέψουμε. Απλά γενικά μου αρέσει να πειράζω πράγματα. Τώρα αυτό δεν ξέρω από τι φτιάχνω. Αυτά που ασχολούνται γενικά αυτές οι cosplayers και όλα αυτά, foam, κάτι, δεν ξέρω ακριβώς πώς το είναι αυτό το υλικό. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί και στιβαρό είναι και ελαφρύ, δεν πιάνει ιδιαίτερο βάρος. Έχουμε το αυγό του Drogon, το οποίο ήταν πάρα πολύ σωστά στη μέση. Το αυγό του Rhaegal, αν θυμάμαι καλά, ήταν πράσινο. Ω, και αυτό πάρα πολύ ωραίο. Τι λες ρε εσύ, κοίτα εδώ δουλειά. Εντάξει, είναι πάρα πολύ όμορφα. Ω, το αυγό του Rhaegal, το πράσινο μπλε. Κάτι ξέρω εγώ έτσι, λίγο θαλασσίζει, λίγο πρασινίζει. Τώρα οι γυναίκες τα λέτε τα χρώματα και πολύ πιο σωστά από εμάς τους άντρες. Πόσο γαμάτα είναι, και είναι μεγάλα ρε εσύ. Δηλαδή εδώ το scale τους το λες και ένα προς 4 και ένα προς 3, μη σου πω. Γιατί εντάξει, και τα αυγά τα κανονικά, το δράκο πόσο να ήταν. Ένα προς 3, ένα προς 4, είναι μεγαλούτσικα τα αυγά. Σαν κλίμακα, ας πούμε, ναι, να μιλήσει λίγο το πιο συλλεκτό αγαλματεδιακό κομμάτι. Και το αυγό του Viserion, αν θυμάμαι καλά, γιατί είναι κίτρινο και ο Viserion, αν θυμάμαι καλά, ήταν κίτρινο. Πάρα πολύ ωραίο, καημένος ο Viserion. Περιμένουμε πώς και πώς να βγει και η επόμενη σεζόν, άντε να τελειώνει και αυτό σιγά σιγά. Να φύγει, πάρα πολύ ωραίο και αυτό, εντάξει, και τα τρία είναι απίστευτα. Τι λες τώρα. Και αυτό, εντάξει, δεν να τα βάλεις κάπου σκέτα. Είναι να τα βάλεις όλα μαζί με αυτό, με αυτήν την ειδική κατασκευή, σαν σε ντουκάκι, ξέρω εγώ, κάπου να τα βάλεις όπως είναι και τα τρία μαζί, έτσι θα κάτσουνε. Ή θα φύγουν, όχι, το ένα έφυγε ήδη, αλλά άμα τα βάλεις λίγο καλά, νομίζω θα κάτσουνε και έτσι. Δεν έχουν θέμα να σπάσουν για να πέσουν αυτά, δεν έχουν κανένα θέμα, γιατί είναι και λίγο μαλακά, είναι αυτό το φόμ, κάτι δεν ξέρω ακριβώς πώς το λένε.
αλλά και το κουτί τους ή όπως μπορείς να το πεις αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Τα βάζεις κάπως έτσι, ξέρω εγώ, να τα στηρίξεις λίγο καλά και να τα έχεις αυτά κάπου να φαίνονται έτσι να σου πει. Πάρα πολύ ωραία. Ειδικά να φωτιστούν, να φωτιστούν κιόλας. Μη θα φύγουν όλα. Μη. Κάπως έτσι. Ναι, πετύχαμε ένα μικρό achievement, στηρίξαμε τα αυγά. Όχι, είναι πάρα πολύ όμορφα. Τι λες, ρε φίλε. Θα δούμε αυτό. Είναι ωραίο να μπει κάπως έτσι όπως έδειξα. Απλά θέλει λίγο καλύτερη στερέωση με όλα αυτά τα. Αυτά που έχει βάλει μέσα τέλος πάντων. Λίγο κι εσείς να δείτε αυτό που λέμε. Ναι, έχουμε γεμίσει τέτοια. Επόμενο ήταν. Λοιπόν. Και έχουμε και μια συλλεκτική τρίχα της Μαρίας, η οποία είναι σε αυτό το χρώμα που έχει και αυτή θα την κρατήσουμε. Είναι μια συλλεκτική τρίχα της Μαρίας, η οποία δεν ξέρω αν μπορείτε να τη δείτε. Φαίνεται λίγο, είναι στο χρώμα της Μαρίας, πάρα πολύ ωραία. Μαρία, έχω και μια τρίχα σου, η οποία πρέπει να μείνει και αυτή εδώ με τα αυγά, θα τη χάσουμε και την βάλουμε εδώ προς το παρόν. Προσεκτικά, είναι και αυτή η συλλεκτική εννοείται. Και αυτό που λέγαμε, να δούμε λίγο αυτό που και αυτό είναι πάρα πολύ ωραία κατασκευασμένο. Εντάξει. Όχι, η Μαρία το πήγε σε τελείως άλλο επίπεδο. Την ώρα που εγώ έστειλα κάποια πραγματάκια της προσωπικής μου συλλογής που πίστευα ότι θα τα εκτιμήσει λίγο παραπάνω η Μαρία, κάτσε και έφτιαξε όλο αυτό το πράγμα. Τι λες τώρα, πάρα πολύ όμορφο. Θα βάλω πότε κάτω στην περιγραφή στο end screen το link που έχει φτιάξει το tutorial για αυτά τα αυγά, πώς τα έφτιαξε. Για να δείτε κι εσείς, αν κάποιος πιάνουν τα χέρια του και θέλει να ασχοληθεί, γιατί όχι. Και νομίζω ότι σιγά σιγά ότι αν κάποιος μπορεί να πει στη Μαρία. Αν είδα καλά, κάτι είχε γράψει και στο Facebook. Αν κάποιος θέλει, ας πούμε, και την B, μπορεί να φτιάξει κάτι. Κάτι τέτοιο, ή αυγά, ή γενικά μπορεί να φτιάξει πράγματα. Αλλά για τα αυγά, νομίζω συγκεκριμένα τα έχει πει. Είναι πάρα πολύ όμορφα, ρε. Δηλαδή, τι να λέμε τώρα. Και τα τρία νιώθω δρακοπατέρας, ας πούμε. Είμαι ο δρακοπατέρας. Χάρηκα πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά, Μαριγόπουλο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ όμορφα, παιδάκια. Εντάξει, δείτε τα κι εσείς. Και μπορείς, όπως είπαμε, να τα έχεις κάπως έτσι. Όχι, κάπως έτσι δεν χρειάζεται να τα έχεις. Και να ξαναγεμίσουμε λίγο έτσι, όχι φελτζόλ, να ξαναγεμίσουμε λίγο χαρτί. Κάπως έτσι και μπαμ, σου φέρα τα αυγά, τι λες τώρα. Πάρα πολύ, πάρα μου άρεσε πάρα πολύ και αυτό, η όλη κατασκευή και τα αυγά μέσα, εντάξει το συζητάω, είναι αριστούργημα και ίσως φτιάξεις αργότερα και κάτι άλλο, ξέρω εγώ, για να έχεις τα αυγά κάπου να στηρίζονται μια άλλη κατασκευή, για να μην είναι μόνο μέσα αυτό. Αλλά και όλο μαζί με αυτό, αν στηριχτεί κάπου, είναι πάρα πολύ όμορφο. Το οποίο όπως είναι, δεν ξέρω αν μας παίρνει να το βάλουμε κάπου πίσω. Θα δούμε, θα το ρυθμίσουμε. Πάντως αυτό σίγουρα θα διακοσμεί τη συλλογή μας. Οπότε, τι έχουμε. Έχουμε αυτό. Έχουμε μια συλλεκτική τρίχα της Μαρίας, η οποία πρέπει να παραμείνει άθικτη. Έχουμε καρτούλες της Μαρίας, οι οποίες καρτούλες πάντα τις ζήλευα, όπως είπα, από άλλα άτομα που κερδίζαν στα giveaway. Στο πάρα πολύ ωραίο γράμμα και έτσι σε πάπυρο στυλ και αυτά. Εδώ έχουμε και αυτό θα μείνει, όλα αυτά γενικά θα μείνουν ως συλλεκτικά και τα τέσσερα πάρα πολύ ωραία πριντάκια φωτογραφίες βασικά, είναι κανονικές φωτογραφίες. Και σε φωτογραφείο τις έβγαλε κανονικά. Εσύ έχει γράψει πίσω, εντάξει. Αυτό που λέγαμε, label Κάτα, label Καταρίνα. Το πίσω εδώ Ice Queen, Ice Queen βασικά, η βασίλισσα του πάγου, όχι ακριβώς βασίλισσα του χιονιού. Δεν πειράζει, μου αρέσει να την λέω βασίλισσα του χιονιού. Ice Queen, όπως μας λέει εδώ. Καλά, αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Τα κάνουμε κορνίζες για να κολλάς κάπου. Jessica Rabbit. Nice. Να μπείτε να δείτε και αυτά τα βίντεο γενικά στο κανάλι της και πώς τα έκανε, αλλά και πώς τα κάνει και πώς είναι γενικά και σε κίνηση. Γιατί μόνο εδώ τα βλέπετε μόνο σε φωτογραφίες. Και το Darius ή Darius Genderband. Πάρα πολύ ωραία. Τον Darius ή Darius δεν τον πρόλαβα στο LOL. Βγήκε λίγο μετά αφού είχαμε παρατήσει εμείς το LOL του τότε LOL, ας πούμε, που παίζαμε. Πάρα πολύ ωραία. Και μόνο αυτά εδώ τα εκτίμησα πάρα πολύ. Αυτά στο πάρα πολύ ωραίο φάκελο. Λοιπόν, αυτά νομίζω, παιδάκια μου. Εντάξει, δείτε και στο βίντεο, γράψτε κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε. Μπείτε σίγουρα στο κανάλι της Μαρίας να δείτε τι παίζει, να κάνετε και ένα subscribe εννοείται, να είστε ενήμεροι για ό,τι ανεβάζει και ό,τι αυτά. Γιατί αρκετά από αυτά που κάνει τα λες και geek. Γιατί έχουν να κάνουν με παιχνίδια, με ταινίες, ξέρω εγώ. Αρκετά από αυτά που κάνει το 80% ας πούμε του καναλιού της το λες και geek κανάλι. Πέρα από τα υπόλοιπα με ντυσίματα, με μαλλιά, με δεν ξέρω κι εγώ όλα αυτά που κάνουν. Αυτά νομίζω, παιδάκια μου. Να σου πω, Μαριγόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα δώρα. Είναι πάρα πολύ όμορφα και σίγουρα θα τα τιμήσω ιδιαίτερα. Να πούμε ότι θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα.
θα συνεχιστεί όλη αυτή η ανταλλαγή και αυτά και κάποια στιγμή θα δείτε σίγουρα κάτι μαζί. Αυτά νομίζω, παιδάκια μου, να σας ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο κυριακάτικο πρωινό και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και geek βίντεο, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, Funko Pop, πιο premium φιγούρες και αγαματίδια και πολλά άλλα κρίνια που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.